Πάμε στις εγκυμοσύνες. Α. Ας αφήσουμε το χωρισμό. Πάμε στην εγκυμοσύνη. Πάμε να χαρούμε λοιπόν και να δούμε το πώς περνάει έτσι την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Ποια η... Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Που εν τέλει είναι έγκυος. Είναι έγκυος. Στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης βρίσκεται. Μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Προσπαθεί βέβαια ήδη ακόμα να το κρύψει. Αλλά εκτός από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, που φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή ότι η κοπέλα είναι έγκυος, ναι. Υπάρχει και επιβεβαίωση της Σταματίνας στην Τσιλή, η οποία την έδωσε κανονικότητα στον αέρα. Τι να δείτε, το βλέπουμε. Ναι, μα γι' αυτό το είπε. Η ίδια λέει... Συγγνώμη, Θωμάς, δουλεύεις. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα την κοιλιά της εγκυμονούσας και έπρεπε να ακούσουμε... Μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Και έπρεπε να ακούσουμε την επιβεβαίωση της Τσιμτσιλή. Δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Μπορεί να έχει φάει ένα κοτοσούβλι, ένα κοκορετσάκι, κάτι. Την κατσαρόλα έφαγε. Μπορεί να έφαγε την κατσαρόλα. Δηλαδή, μας χρειάζεται να ακούσουμε την επιβεβαίωση της Τσιμτσιλή. Μόνοι μας δεν μπορούμε να το δούμε. Μπορεί να έχει πάρει κιλά η κοπέλα, μία στο εκατομμύριο, κάτι. Και έγινε έτσι. Ναι, γιατί όχι. Τη άνοιξε η όρεξη με το καλοκαίρι και έφαγε. Να πούμε λοιπόν. Αλλά η κοπέλα είναι έγκυος. Πες τα μας εσύ, Λούρο. Είναι στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Να πούμε αυτό. Ότι είναι με τον κύριο Σταθοκοστόπουλο. Ναι. Επιχειρηματίας είναι. Εστίασης. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. 2,5 χρόνια μαζί είναι περίπου. Ερωτευμένη και ετοιμάζονται να περάσουν και στο επόμενο βήμα με το που γεννηθεί και το παιδί, που αυτό είναι του γάμου. Mm-hmm. Με το καλό, ακούσουμε πραγματικά, και κάτι καλό. Αυτό είναι αλήθεια, Φίλιππε.